Συνολικά το έτος 2022 έχουν γίνει αναφοράς για 63 θανάτους σχετιζόμενους με τα εμβόλια κατά της COVID-19 που υποβλήθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν για αναφορές στην Ελλάδα για τις αναπιθύμετες ενέργειες εμβολίων έναντι της COVID-19. Ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Βαγγέλης Μανολόπουλος τονίζει πως είναι ασφαλή τα εμβόλια και χάρη σε αυτά έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας. Τα εμβόλια COVID, να πούμε ότι είναι ο λόγος που έχουμε επανέλθει σε μια φυσιολογική ζωή. Έχουν σώσει πάρα πολλές εκατομμύρια ζωές, έχουν γίνει αρκετά εκατομμύρια εμβολιασμοί και στην Ελλάδα με ασφάλεια και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Σχετικά με όσον αφορά την πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΦ, αναφέρεται στις κίτρινες κάρτες που έχουν υποβληθεί από γιατρούς, αλλά αν κανείς διαβάσει τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έχουν γίνει 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και υπάρχουν μόνο 2 περιστατικά στην ουσία που μπορεί να συσχετίζονται. Αλλά και αυτά δεν είναι ξεκάθαρο, ούτε υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να εξηγεί γιατί να συσχετίζονται. Αλλά θέλω να πω, δεν αποτελεί κάποιο λόγο ανησυχίας. Πολλοί πρέπει να είναι ήσυχοι για τα εμβόλια και όσοι, ξέρετε, όσοι δεν έχουν κάνει την τέταρτη δόση και έχουν περάσει 6 μήνες, καλό είναι να την κάνουν. Αν βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κίνδυνου, δηλαδή άνω των 60, ή αν έχουν συνοδά νοσήματα. Γιατί ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, είναι ακόμα στην κοινωνία. Είναι σε ύφεση βέβαια, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε και 4-5 νεκρούς την ημέρα. Εξακολουθούμε να έχουμε και 60-70 άτομα αυτή τη στιγμή διασωληνωμένα σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια είναι πολύ ήπιοι αυτοί οι αριθμοί, αλλά κυρίως τα άτομα που είναι επιβαρημένα πρέπει να προσέχουν. Και υπάρχει και αυτό το κοκτέιλ, υπάρχουν και άλλοι ιοί και καμιά φορά συνδυάζονται. Άρα πρέπει να μην τα βγάζουμε το μυαλό μας.